Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα για την αθλητική ενότητα της εκπομπής και έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε δύο εκπροσώπους από το πικ-πονκ του Ηρακλείου και συγκεκριμένα με αφορμή το παγκόσμιο πρωτάθλημα αθλητών νοσούντων με την νόσο του Πάρκινσον αλλά και του Αλτσχάιμερ. Ήταν το παγκόσμιο πρωτάθλημα πικ-πονκ που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τις προηγούμενες ημέρες στο κλειστό στα δύο ωράκια. Να υποδεχθούμε λοιπόν αμέσως τώρα τον προπονητή κύριο Μιχάλη Μανιά. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε σας, Μανιά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και βέβαια τον αθλητή θα πω, επί του παρόντος τουλάχιστον, έτσι, του πικ-πονκ, του Παράσχο του Δασκουλίδη. Παράσχο, στον ελληνικό θα σου μιλάω, τόσο πολύ γνωριζόμαστε, αλήθεια είναι. Τι να μιλήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το γεγονός αυτό, ότι πριν από λίγες ημέρες είχαμε έτσι το κλειστό στα δύο ωράκια μια σπουδαία αθλητική διοργάνωση, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νόσου Πάρκινσον και Αλτσχάιμερ για πινκ-πονκ. Μια σπουδαία αθλητική διοργάνωση με σημαντικά και κοινωνικά μηνύματα. Να ξεκινήσουμε από αυτό, πώς πήγε γενικότερα η διοργάνωση. Να ξεκινήσουμε με εσάς, coach. Βέβαια, ήταν μια διοργάνωση που ήταν τιμή μας να την έχουμε στο Ηράκλειο. Τιμή μας που συμμετείχαμε και σαν προπονητές με τον κύριο Παράσχο και τον Μανώλη και μαζί με αυτούς από την Κρήτη και άλλους 11 αθλητές από την Αθήνα στην ελληνική αποστολή. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όλοι το χάρηκαν. Υπήρξαν πολλά χαμόγελα, χαρά, ανεξαρτήτου αποτελέσματος. Για μας ήταν επιτυχία που συμμετείχαν τα παιδιά στους αγώνες αυτούς με πολύ λίγη προπόνηση, δεδομένων των συνθήκων. Σωστά. Και το τελικό αποτέλεσμα ήταν πως όλοι ήμασταν στο τέλος χαρούμενοι και χαμογελαστοί. Θα μιλήσουμε και για το αποτέλεσμα. Παράσχο, εσύ έχεις βρεθεί σε πολύ μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις με την ιδιότητα και του αθλητή παλαιότερα και του προπονητή πάλι. Αυτή τη φορά σε ένα διαφορετικό πόστο. Θέλω να μου πεις πώς είδες και εσύ αυτή τη διοργάνωση. Αυτό το είδα σαν μια γιορτή. Πραγματικά γνωρίσαμε Έλληνες παρκισονικούς, γνωρίσαμε παρκισονικούς από όλο τον κόσμο, αθλητές, χαρήκαμε, παίξαμε σαν μικρά παιδιά, παρόλο τη μεγάλη ηλικία μας περισσότερη και πραγματικά γιορτάσαμε και ήταν πάρα πολύ, ήταν ένα φεστιβάλ βασικά, που το οποίο ήταν για την υγεία. Δηλαδή το πινκ-πονκ θεωρούμε πάρα πολύ, με πάρα πολλές έρευνες που έχουν γίνει και επιβεβαιώνεται και με αυτή που κάνει η γιατρός μας, η Κλειό Σπανάκη, η οποία μας όθησε να ξεκινήσουμε για να επιβεβαιώσουμε το σίγουρο που είναι πραγματικά το φάρμακο Πανάκια για να, η άσκηση για όλα τα αθλήματα, για όλες τις νόσους, αλλά κυρίως για το Πάρκινσον. Θα μιλήσουμε και για αυτό το κοινωνικό κομμάτι και τα μηνύματα πραγματικά που μεταφέρατε μέσα από αυτή τη διοργάνωση. Θέλω να σταθούμε λίγο στο αγωνιστικό. Να μου πείτε λίγο και πώς ήταν το επίπεδο των αγώνων και η παρουσία της ελληνικής αποστολής εν τέλει. Στο πρωτάθλημα αυτό συμμετείχαν αθλητές οι οποίοι είχαν υπάρξει αθλητές προτού νοσήσουν. Το επίπεδο ήταν υψηλό. Καταφέραμε να κάνουμε κάποιες νίκες με τους αθλητές και τους δύο από εδώ από την Κρήτη και τα υπόλοιπα παιδιά της Αθήνας, τους υπόλοιπους 11. Θεωρώ ότι το επίπεδο ήταν υψηλό, τα παιδιά παίξανε όσο καλύτερα μπορούσαν και το χάρηκαν. Το βασικό. Παράσχο, μαζί με τον Μανώλη το Μαρκάκη, ως αθλητές και με προπονητές βέβαια τον κύριο Μανιά αλλά και τον κύριο Στέφανο Σπανάκη, εκπροσωπήσατε το Ηράκλειο, καταφέρατε να πάρεις την 8η θέση σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι σίγουρα μια επιτυχία, φαντάζομαι επικρατεί ικανοποίηση. Σίγουρα. Αρχικός μου στόχος ήταν να πάρω 4-5 πόντους για να τους αφιερώσω μία στη γιατρό μου, μία στη γυναίκα μου που τα έκανε όλα πάλι όπως πάντα, την Κατερίνα τη Μάγουλα. Από μία στους δύο προπονητές μου, στο Μανιά και στο Σπανάκι, το Στέφανο. Και πολύ γρήγορα είχα στο πρώτο παιχνίδι, που ήταν πολύ καλός αντίπαλος ο Σουηδός, τους είχα πάρει αυτούς τους πόντους. Και μετά στο δεύτερο παιχνίδι κάναμε και νίκη. Μετά στο διπλό ξανακάναμε νίκη και θεωρώ η μεγαλύτερη νίκη για μένα είναι η παρουσία του Μακράκη του Μανώλη. Γιατί ήταν έχουμε κάνει μια ομάδα παρξενικών στο στάδιο και γυμναζόμαστε ένα χρόνο τώρα
Και ήταν αυτός που ήρθε όταν έκανε την πρόσκληση η Λιώη Σπανάκη, που την ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά, τη γιατρό μας. Και χωρίς να έχει την υποδομή που έχω εγώ, στάθηκε αξιοπρεπέστατα και έκανε και νίκες. Και η μεγάλη μου χαρά και πολύ περισσότερο από τις δικές μου νίκες, χάρηκα του Μανώλη. Παράσχο, είχες καθόλου σχέση με το πικ-πονγκ πριν ανοσίσεις? Ελάχιστη σχέση. Παίζαμε, θυμάμαι, στην εθνική ομάδα στην Καλογρέζα. Είχαμε ένα πικ-πονγκ και περιμέναμε 50 άτομα να παίξουμε 5 λεπτά. Και στην καραντίνα αγοράσαμε ένα πινκ-πονγκ, ένα τραπέζι και έπαιζα με τις κόρες μου, αλλά σύντομα το βαρεθήκανε. Δηλαδή παίξαμε 20-30 φορές και μετά το κλείσαμε. Μάλιστα. Κύριε Μανιά, πώς είναι να προπονείτε έναν προπονητή άλλου αθλήματος? Πώς είναι ως αθλητής ο Παράσχος Δεσπουλίδης? Στην αρχή τον φοβόμασταν, η αλήθεια είναι, λόγω του, της άλλης του ιδιότητας της πάλης. Αστειεύομαι. Γνωρίζει και τον αθλητισμό γενικότερα, οπότε φαντάζομαι ότι σίγουρα ήταν και πιο εύκολο για εσάς έτσι όλο αυτό το κομμάτι. Ήταν πιο εύκολο, ήταν πιο εύκολο. Mm-hmm. Καταλάβαινε ότι αυτά που του λέγαμε ήταν για καλό. Ήταν βέβαια στην αρχή δύσκολο να τα εφαρμόσει στις πρώτες του προπονήσεις, αλλά γρήγορα είχε μπει στο σωστό δρόμο και ο κύριος Παράσχος και ο Μανώλης. Mm-hmm. Οπότε ασχολείστε στο Ηράκλειο, γιατί είστε στον όμιλο αντισφαίρησης αθλοπαιδιών. Ηράκλειο που σας έχει στηρίξει, να πούμε. Ναι, να ευχαριστήσουμε και τον όμιλο, βέβαια, που μας στήριξε μαζί με τους προπονητές, τα παιδιά εδώ. Και φυσικά την Ελληνική Ομοσπονδία της Επιτραπέζης Αντισφαίρησης. Mm-hmm. Την γιατρό σας, βέβαια, που είναι πάντα δίπλα σας. Την γιατρό μας, την Λιώτη Σπανάκη. Έτσι. Και την Ηρώτη Μπούρα. Mm-hmm. Οπότε ήθελα να πω ότι τον όμιλο αντισφαίρησης Ηράκλειο στο κομμάτι του πινκ-πονγκ το γνωρίζουμε μέσα από την πλούσια και επιτυχημένη δράση τα προηγούμενα χρόνια. Η ομάδα έχει φτάσει μέχρι και την Α1 κατηγορία με πολύ σημαντικές εκδόσεις. Πλέον θα ασχοληθείτε και με αυτό το κομμάτι. Γιατί όχι. Mm-hmm. Νομίζω έχουμε κάνει μια καλή αρχή και γιατί όχι να το συνεχίσουμε. Να μαζέψουμε και άλλους αθλητές, έχοντας δύο παραδείγματα του κυρίου Παράσχου και του Μανώλη, οι οποίοι διαπίστωσαν από μόνοι τους τα ωφέλη και πόσο καλό τους έκανε η προπόνηση. Γιατί όχι να μην καταφέρουμε να μαζέψουμε, να μεγαλώσουμε αυτό τον πυρήνα και να μαζέψουμε περισσότερο κόσμο, να βοηθηθούν εξίσου όπως και οι δύο κύριοι. Παράσχο Δεσπουλίδη, φαντάζομαι ότι μέσα και από την. Εσύ το ξέρεις και καλύτερα από τον καθένα ούτως ή άλλως και ως προπονητής, αλλά φαντάζομαι και μέσα από την όσο τα κέρδη είναι πολλά μέσα από τον αθλητισμό και το πικ-πονγκ για το οποίο μιλάμε συγκεκριμένα. Πρώτα απ' όλα είναι μια ψυχαγωγία. Δηλαδή, έχουμε ένα σύστημα προπόνησης που έχω εφεύρει, που το λέω πάλευε, στο οποίο μέσα εκτός από ασκήσεις ισορροπίας, διατάσεις, δυναμικές ασκήσεις, κάνουμε πάντα και ένα παιχνίδι. Τώρα το παιχνίδι αυτό μας προέκυψε να είναι το πινκ-πονγκ, που είναι ιδανικό μετά από τη δοκιμή που έχω κάνει και εγώ τις 3 μήνες. Είναι ιδανικό για την όσο του Πάρξον, mm-hmm. γιατί χωρίς πολλές επιβαρύνσεις, έχει πολλή κίνηση, θέλει πολύ καλά αντανακλαστικά. Κρατάς ξύπνους νευρώνες του εγκεφάλου που σε άλλη περίπτωση ίσως να νεκρώνονταν πιο γρήγορα και κάνεις και νέες συνάψεις νευρώνων, δηλαδή νέους συνδέσμους. Γιατί συνέχεια μαθαίνεις και βάζεις το μυαλό να δουλεύει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και βέβαια βοηθάει πάρα πολύ στην όσο και. Είναι πολύ σημαντικό πραγματικά και εγώ θέλω να πω για τα σπουδαία κοινωνικά μηνύματα που στάλθηκαν και μέσα από αυτή τη διοργάνωση. Γιατί το ένα κομμάτι καταρχήν αφορά την αποδοχή της νόσου, γιατί ενδεχομένως συναντούμε και ανθρώπους που δεν θέλουν να το επικοινωνήσουν αυτό το κομμάτι. Γενικότερα, της οποιαδήποτε νόσου, υπάρχουν άτομα που δεν θέλουν έτσι να πούν πράγματα και να βγει προς τα έξω. Και στείλατε και μηνύματα ότι όταν θέλει κάποιος μπορεί, ότι δεν πρέπει να καταβάλλεται, να το βάζει κάτω, να προσπαθεί μέσα από όλο αυτό. Εγώ στο σχολείο προσπαθώ σε αυτό τον τομέα. Έχω μιλήσει όλα τα παιδιά στα πλαίσια του εργαστηρίου δεξιοτήτων που κάνουμε στο γυμνάσιο. Κάνω μάθημα μέσα στην τάξη και τους μιλάω για την νόσο που και εγώ δεν την ήξερα. Έχω ασχοληθεί, όπως γνωρίζεις, με άτομα με αναπηρία και με πολλά αθλήματα. Αυτό δεν το ήξερα. Και μαθαίνω τα παιδιά και βλέπουμε και στις εικόνες, δεν ξέρω αν είναι στους δέκτες μας αυτή τη στιγμή, ότι υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις. Κανένας δεν έχει ακριβώς τα ίδια προβλήματα με τον άλλον. Και πρέπει να το αναγνωρίζουμε και να εξοικειωνόμαστε με όλες τις αναπηρίες, γιατί καλός ή κακός. Το ποσοστό 1 στους 10 έχει μια σοβαρή αναπηρία, δυστυχώς. Και αυτό αναπτύσσεται και μεγαλώνει. Πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι, να ζούμε με αυτό
να το βλέπουμε σαν σε κάθε εμπόδιο, να βλέπουμε την ευκαιρία και όχι το αντίθετο. Και να προσπαθούμε να μην το βάζουμε κάτω, να μάθουμε να πέφτουμε και να σηκωνόμαστε. Μα πραγματικά, τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο, αξίζεται τα εύσημα πραγματικά. Να κλείσουμε με ένα δικό σας μήνυμα, coach. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ξαναπώ είναι ότι κανένα εμπόδιο δεν είναι αξεπέραστο. Είδαμε ότι με προσπάθεια ο κύριος Παράσκος και ο Μανώλης βρήκαν τον δρόμο τους έτσι ώστε να νιώθουν καλύτερα και μακάρι να καταφέρουμε να βοηθήσουμε ξανά περισσότερο κόσμο. Και να έρθουν και περισσότερα άτομα κοντά σας. Χρειάζεται η εξωστρέφεια. Σίγουρα Βέβαια. Μόνο κέρδη θα έχουν από την ενασχόλησή τους με το πικ-πονγκ. Παράσκο Δεσκουλίδη, υπάρχει κάτι άλλο που θες να πεις για να κλείσουμε? Όχι. Να καλέσω, αν μας βλέπει αυτή τη στιγμή κανένας παρκισονικός, είμαστε μια παρέα στο στάδιο, στη θύρα 15, όταν τελειώνει πάλι αρχίζουμε να κάνουμε καμιά ωρίτσα ασκήσεις και στη θύρα 19, με στο τη στήριξη και του κυρίου Τσιράκου, να αναφέρω και τον κύριο Τσιράκου, το διευθυντή, με τη στήριξή του μας έχει δώσει τις ώρες που μπορεί για να συνεχίσουμε να το προσπαθήσουμε και να έρθουν και άλλοι κοντά μας να έχουν τα ωφέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες να ευχηθώ. Χάρηκα πολύ για αυτή τη συνέβρεση. Ευχαριστούμε και πάλι για την πρόσκληση και που πάντα είστε κοντά μας. Να είστε καλά.